Είπατε Χατζηγιάννης και Βαγγέλης Παπαθανασίου, τα δύο μεγάλα, αυτοί που έχουν άστρο. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, καταρχήν να πρόκειται εγώ να κάνω, μαζί με τον Ντέμι και τον Σιδερά να πάμε, ας πούμε. Ως Αφροδάιτ Τσάιλντς. Ναι, αλλά εγώ είχα τη Μαρία και δεν ήθελα να πάω, να την παρατήσω, να κάνω καριέρα. Ήθελα να μείνω στην... Μετά ο Ντέμις, γιατί αυτός ήταν καθοδηγητής του γκρουπ Αφροδάιτ. Πήγανε. Τι έγινε τώρα. Και τι πέφτουνε, πού πέφτουνε. Στο Μάη του... Το 68. 68. Ο Μάης 68 σημαίνει κανείς Γάλλος να δουλέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει κανείς. Όλα νεκρά. Οι μόνοι που μπορούν να δουλέψουν είναι αυτοί του εξωτερικού, οι εμιγκρέδες που λέμε. Επομένως δεν είχα κανένα αυτή. Και πάνω λοιπόν, οικογραφούνε και σε μια εβδομάδα βγαίνει το Rain and Tears και το μόνο που ακούγεται σε όλη την Γαλλία και τις γαλλόφωνες ώρες είναι το Rain and Tears παντού. Δεν θέλει. Αυτό είναι άστρο. Και βέβαια το χάρισμα του Βαγγέλη, ο οποίος είχε και την αυτονομία να μπορεί να μην δανείζεται άλλους μουσικούς για να κάνει ηχογράφηση, γιατί μπορούσε να ελέγχει όλους τους ήχους μόνος του. Ήταν αυτόνομος δηλαδή. Έκανε καριέρα τρομακτική αυτή που ξέρουμε, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης για εσάς? Κοιτάξτε, αυτά δεν μένουν που κάνουν, τα οργανικά πράγματα. Οι Έλληνες που γράφουν τραγούδια μένουν. Άρα... Δεν είναι, τα ορχιστρικά δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει τραγούδια ο Βαγγέλης. Αυτά πώς θα τα παίξεις? Τα κομμάτια, ας πούμε, που έχει τα πότε. Άντε να γίνει κανένα... Πώς γίνει το κάνουν λαβουράν, ας πούμε, που είναι το Πασό και βάζουν κάποια τέτοια. Άντε να βάλουν κάτι ορχιστρικό να παίξει εκεί. Έχει, ναι, το Chariots of Fire που είναι ένα πασίγνωστο. Ναι, όταν έχεις αθλητές το βάζεις. Να είστε καλά, καλά. Ο Βαγγέλης υπήρξε μια μουσική προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας και αποδοχής. Και αυτό που λέω έχει μεγαλύτερη σημασία όταν διαπιστώσουμε από αυτά που είπε ο ίδιος κάποτε και από αυτή τη συνεργασία που είχαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες μεταξύ μας. Ο Βαγγέλης δεν έγραφε μουσική, δεν ήξερε νότες. Μάλιστα δεν ήξερε και πολύ καλό πιάνο, γιατί έκανε πολύ λίγα μαθήματα. Ο Βαγγέλης πήρε στροφή, γιατί είχε μεγάλη αγάπη προς τη μουσική τέχνη, όταν ανακάλυψε το Χάμοντ, δηλαδή το αρμόνιο. Επομένως, το θαύμα είναι, πραγματικά είναι θαύμα, το γεγονός ότι αυτός ο μουσικός εξελίχθηκε τόσο πολύ, που να επισκιάσει, ας πούμε, όλους τους ανταγωνιστές του που υπήρξαν και μετέπειτα από αυτόν. Είναι μεγάλη απώλεια αυτή τη στιγμή και δύσκολο θα μπορεί να αντισταθεί από κάποιον άλλον καλλιτέχνη.